Καλημέρα στην κυρία Διαμάντου Μανολάκου. Καλή σας μέρα, τι κυρία Νανιάδη, καλό μήνα. Καλό μήνα, φυσικά. Είναι ευχάριστος αυτός ο μήνας. Να πούμε καταρχήν ότι μιλάμε με την κυρία Διαμάντου Μανολάκου, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Β' Πειραιά, εκλεγόμενη στη Β' Πειραιά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Γιατί είναι ευχάριστος ο Κουτσοφλέβαρος? Γιατί έχει λιγότερες μέρες, μήπως και φτάσουν οι μισοί και οι συντάξεις που δεν φτάνουμε τίποτα. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά είναι δίσεκτο το έτος, οπότε θα φτάσουμε στις 29 Φλεβάρι. Ναι, το μόνιμο πρόβλημα είναι ότι τελειώνει ο μισθός η σύνταξη και ο μήνας δεν έχει βγει. Δεν έχει δάδικο. Ισχύει για τους περισσότερους αυτό, συντριπτικά πολλούς. Αλλά νομίζω πάντοτε ισχύει. Διαβάζω στη ριζοσπάστη, τώρα μου έχετε βάλει δύσκολα σήμερα, πέρα από το ότι, εντάξει, όταν μιλάμε με ένα γελασμένο του μουσικού μας Ελλάδος, διαβάζω ακόμη περισσότερο ριζοσπάστη για να ξέρω που κινείται, αλλά σήμερα έχει και μια συνέντευξη ο Γενικός σας Γραμματέας, ο κ. Κουτσούμπρας, στην Εφημερίδα των Συντακτών, οπότε έχουμε περισσότερο διάβασμα. Δεν πειράζει. Διαβάζω στο ριζοσπάστη ότι ετοιμάζεστε για συγκεντρώσεις εν ώψη νέου ασφαλιστικού στις 6 Φλεβάρι. Ούτως ή άλλως γίνονται γενικές συνελεύσεις σε συλλόγου σωματεία, γίνονται ενημερώσεις, εξορμήσεις και γίνεται η πρώτη συγκέντρωση στις 6 του Φλεβάρι. Γιατί πολλοί έχουν πάρει και αποφάσεις και για απεργία όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο. Ωραία. Είναι, κατά την ανάλυση είναι πολύ σας... αντεργατικό, είναι νέα επίθεση, το λέω. Ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα κατά την δική σας ανάλυση. Τι χειρότερο, δηλαδή ποια σημεία του υφιστάμενου ασφαλιστικού διορθώνει επταχύρω, όπως εκτιμάτε εσείς το συγκεκριμένο ασφαλιστικό? Ναι, είναι, ουσιαστικά συνεχίζεται η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο νόμος Κατρούγκαλου είναι στα χέρια του Βρούτση και συνεχίζεται. Με τι υλοποιούνται αυτοί οι τρεις πυλώνες, δηλαδή η ιδιωτική ασφάλιση? Ξέρετε, υπάρχει και το επικουρικό και το εφάπαξ που είναι καθαρά λεφτά των εργαζομένων, είναι εισφορές των εργαζομένων. Αυτά λοιπόν, ενώ έχουν μειωθεί, ουσιαστικά λαιλατούνται και πάνε σε ιδιωτικές εταιρείες. Οι ιδιωτικές εταιρείες λοιπόν παίρνουν ρευστό χρήμα και το κάνουν ό,τι θέλουν, δεν εγγυώνται ότι θα πάρουν κάποια επικουρική σύνταξη, απλώς θα παιχτούν, ξέρουν τι θα πάρουν, αλλά ο ασφαλισμένος δεν ξέρει αν θα πάρει και πότε θα το πάρει. Δηλαδή θέλω να πω ότι μιλάμε για λαιλασία δισεκατομμυρίων από τα ασφαλιστικά ταμεία, λεφτά των εργαζομένων που ουσιαστικά αρπάζονται για να ενισχυθεί το κεφάλαιο σε έναν καινούριο τομέα που λέγεται ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό είναι το χειρότερο και έχει επιπτώσεις όχι μόνο στη σύνταξη αλλά και στους όρους υγείας, στο επίδομα το κετού, στον εμβολιαστούν τα παιδιά, σε μια σειρά εξετάσεις για την προστασία της υγείας ή για προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν. Βεβαίως η κατάργηση στα βαριά και ανθυγινά. Μία σειρά επαγγέλματα ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση έχουν βγει εκτός και θα ακολουθήσουν και άλλα. Αυτό έχει σχέση και με τα ένσημα και με τα χρόνια της σύνταξης. Μάλιστα. Πέρα λέω ότι πια διατηρούνται στα 67 χρόνια τα όρια συνταξιοδότησης. Η 13η και η 14η σύνταξη παγιώνεται ότι δεν θα ξανάρθουν. Μπορεί να μας φλωμώνουν ότι τελειώσαν τα μνημόνια, ότι είμαστε σε ανάπτυξη και λοιπά, ότι πάμε καλύτερα, όχι όμως για τους εργαζόμενους αλλά για τα καπιταλιστικά κέρδη. Κοιτάξτε, και βεβαίως αλλάζει όλο το σύστημα της εθνικής σύνταξης. Κοιτάξτε, κύριε Μανολάκο, εντάξει, είναι σαφές ότι έχετε κάποιες πάγιες θέσεις και τις οποίες δεν αλλάζετε σαν τα που κάμουν σε επιλογιλόγος. Όμως την ίδια στιγμή σε πολλά θέματα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ κάποιοι λένε ναι, είναι σταθερός στις αρχές του και στις αξίες του, δεν
επιβραβεύεται συνολικά από το λαό, από τους πολίτες. Θα μιλήσουμε μετά τις 9 με τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Ζούπη. Η τελευταία δημοσκόπηση επιβεβαιώνει αυτή την παρατήρηση, δηλαδή μια στασιμότητα στα ποσοστά σας. Αυτό δεν σας προβληματίζει? Φυσικά και ρωτάμε και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δηλαδή σε περιοδίες που κάνουμε, ενώ λένε ότι μας εύχονται καλούς αγώνες, αγωνιστείτε και τέτοια, διαβάζουν όμως τον εαυτό τους μαζί. Εντάξει, ναι. Και προσπαθούμε να τους πείσουμε πόση σημασία έχει η ενεργή συμμετοχή. Αυτό το ρωτάω. Και η συμμετοχή έχει σημασία, γιατί μέσα από τη συμμετοχή μετά εκφράζεσαι και σε ψήφους. Τώρα θα σας πω κάτι. Υπάρχει αυταρχισμός, υπάρχει εκβιασμός. Δηλαδή όταν σου λέει θα σου δώσω δουλειά για 5-6 μήνες και εσύ θα μου δώσεις την ψήφο, αυτό έχει τρομερή επέκταση. Καλά, η ψήφος είναι μυστική. Μπορεί να πεις τη δίνω την ψήφο και να πάω ψηφίσει κάτι άλλο μέσα. Έχουν τρόπους και το ελέγχουν. Σε ποιο το εκλογικό τμήμα ψηφίζεις κλπ. Εντάξει, δεν νομίζω. Τώρα αυτό που λέτε ακούγεται λίγο υπερβολικό. Δεν έχει υπάρξει καταγγελία νοθείας στα τελευταία χρόνια προς Θεού. Ναι, σας το λέω γιατί ας πούμε στην Κόσκο, εντάξει, που δουλεύει με εργολάβους. Ο κάθε εργολάβος ικανοποιεί και συμφέροντα συγκεκριμένων βουλευτών. Πώς να σας το πω, το σύστημα είναι πλήρως ελεγχόμενο. Η κατάργηση της μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Τι αύξησε? Αύξησε την ανάγκη. Ωραία. Για δουλειά. Είναι από τα βασικά στοιχεία. Η άλλα ρουσφέτια. Ρωτάω έναν, αφού μας λες ότι τα λέμε καλά, γιατί δεν μας ψηφίζεις? Λέει, ναι, παραδέχομαι ότι τα λέτε καλά, αλλά έχω ένα παιδί, τελειώνει παιδαγωγική ακαδημία, θέλω κάποιο βουλευτή για να το διορίσει. Ωραία, τη συγκεκριμένη ερώτηση για τη σταθερότητα. Ο εκβιασμός και το ρουσφέτι πάνε σύννεφο. Ωραία, την συγκεκριμένη ερώτηση για την σταθερότητα χαμηλά στα ποσοστά που παρουσιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την έκανα, γιατί διαβάζω σήμερα την συνέντευξη του κ. Τσούμπα στην εφημερίδα της Ελλάδας, στον συνάδελφο και φίλο Τάσο Παπά, όπου αυτό που κυριαρχεί και αυτό αναδεικνύει σαν τίτλο κιόλας η εφημερίδα είναι ότι η σοσιαλδημοκρατία πάντα αναζητά δεκανίκια. Ξεχωρίζει, λέει όχι ουσιαστικά σε κυβερνήσεις συνεργασίας για άλλη μια φορά ο γραμματέας σας. Με αυτή την έννοια είναι σαν να λέτε εσείς δεν πειράζει, ας μένουμε στο 5-6-7% μικρή αλλά καθαρή. Δεν μπαίνουμε στην δυνατότητα συνεργασιών, στην αναζήτηση συνεργασιών και στην ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών. Ίσως είναι αυτό κατά μία ανάλυση που σας κρατά χαμηλά. Γιατί αυτό, αν θέλετε, το έχουμε απαντήσει και πριν γίνει κυβέρνηση η νέα σοσιαλδημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς σε κυβερνήσεις αστικές που είναι για να βασανίζουν και να τσεκουρεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν μπαίνουμε. Βεβαίως δεν μπαίνουμε. Εσείς εδώ δεν μπαίνετε. Πού κάνουμε συνεργασία, κύριε Ανανιάδη? Στους χώρους δουλειάς, εκεί μαζί με τους εργαζόμενους. Το περασμένο Σάββατο ήρθαν οι εργαζόμενοι στη Λάρκο και τους υποδέχτηκε στην Ομόνια και περπατήσανε μέχρι το Σύνταγμα μαζί τους χιλιάδες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι σε αλληλεγγύη. Ήταν συγκινητικό το κλίμα, ειλικρινά σας το λέω. Και φύγανε αυτοί οι άνθρωποι ενισχυμένοι, αλλά και αυτοί που ήμασταν εδώ πάλι πήραμε δύναμη για να συνεχίσουμε. Αυτά δεν τα δείχνουν οι τηλεοράσεις, δεν τα δείχνουν τα κανάλια. Και εκεί δεν υπήρχε θέμα το τι ψήφιζε ο καθένας. Ακόμα και συμβιβασμένοι συνδικαλιστές δεν τολμήσανε να μιλήσουν μπρος
σε αυτό το κλίμα που συναντήσανε. Πάντως η ΕΡΤ και εδώ το πρώτο πρόγραμμα σας αφήνει να τα λέτε όλα αυτά, έτσι. Δεν ξέρω για ποια κανάλια μιλάτε. Ναι, μιλάω συνολικά, εντάξει. Μπορεί να υπάρχουν μικροεξαιρέσεις, αλλά και αυτές πάρα πολύ περιορισμένες. Εδώ στη συζήτηση στη Βουλή, γιατί όταν ψηφιζόταν η κύρωση ΗΠΑ Ελλάδας, που δώσανε όλη την Ελλάδα για να μετατραπούν σε βάσεις, δηλαδή πολεμικά ορμητήρια θανάτου, εκεί τη μεγάλη συγκέντρωση και πορεία προς την Αμερικάνικη βάση δεν δόθηκε. Επικεντρώθηκε πού? Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Βλέπετε δηλαδή πως η αστική προπαγάνδα προσανατολίζει τον κόσμο να μην ασχολείται με το κύριο, το καθημερινό, αυτό που απειλεί τη ζωή του, που απειλεί τα παιδιά του, αλλά να ξεχνιέται. Πάντως λέτε για το ποδόσφαιρο, που εντάξει μπορεί να μην είναι, να μην είναι πρώτο κύριο θέμα, όμως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εξέδωσε μια ανακοίνωση με πολύ ενδιαφέρον, να την πούμε αμέσως μετά τώρα. Και μάλιστα αμέσως επιδείξατε αντανακλαστικά και τοποθετηθήκατε για αυτό το θέμα. Μα ήταν προκλητικό. Ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή μέσα σε ένα νομοσχέδιο που ήταν για το επίδομα γεννήσεων, φέρνει μία τροπολογία για να εξυπηρετήσει το εμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά και να προστατευτεί, αν θέλετε, αυτό το προϊόν, γιατί ενώ είναι ένα λαϊκό συλλογικό άθλημα, έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα που εκμεταλλεύεται το αγνό φιλαθλό πνεύμα από επιχειρηματίες. Παίζονται παιχνίδια στο παρασκήνιο. Επί της ουσίας εσείς λέτε. Μερικά βγαίνουν στην επιφάνεια, πολλά κρύβονται. Να πούμε σε σχέση με την ανακοίνωσή σας στη θέση του κόμματός σας για το ποδόσφαιρο, ότι επί της ουσίας εσείς λέτε η παγωγή των ΠΑΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανώνυμες εταιρείες είναι άλλωστε, ώστε να υπάρχει ένας στοιχειώδης θεσμικός έλεγχος των όποιων συναλλαγών και προοπτικά επιστροφή στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτή δεν είναι σε γενικές γράμμες η θέση του κόμματος. Στο μη εμπορικό. Γιατί πρωταθλητισμό, ναι, εντάξει, θα έχεις. Παίζουν ομάδες, βγαίνουν. Αλλά να μην είναι στα χέρια των εμπόρων του ποδοσφαίρου. Να μην είναι ανώνυμες, ναι, εταιρείες. Γιατί εδώ η σαπίλα έχει προχωρήσει σε μεγάλο επίπεδο. Ναι, θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς ότι αυτό, τουλάχιστον στην Ευρώπη, όπου είναι αναπτυγμένο το ποδόσφαιρο, αλλά και στη Λατινική Αμερική, αυτές οι δύο περιοχές υπάρχει το καλύτερο ποιοτικά ποδόσφαιρο, αυτό δεν ισχύει πουθενά. Και όταν μπαίνουν τα κεφάλαια, τα επιχειρηματικά, τότε έχεις δυνατότητα να έχεις καλύτερο ποδοσφαιρικό προϊόν. Ναι, αλλά και να πουλάς παιχνίδια και ξέρετε ότι γίνονται δίκες. Μπαίνουν ποινές και συνεχίζεται και απαξιώνεται και το σαν άθλημα απαξιώνεται. Ο κόσμος δεν πηγαίνει στα γήπεδα. Εδώ πώς το Καραϊσκάκι και γεμάτο είναι κάθε Κυριακή όταν παίζουμε. Εντάξει. Όταν παίζουμε. Πρώτος πληθυντικός. Ναι. Και θεωρούσαμε βεβαίως και παραμένει ότι είναι μια τροπολογία αυτή εμπεγμού και ντροπής. Και αυτό συνεχίστηκε και η συζήτηση και ήταν τελείως από προσανατολιστική. Εντάξει, το λέω γιατί έδωσε πάσα ο ΣΥΡΙΖΑ και το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Είδατε πώς την παίζουν την μπάλα όταν είναι να κοιμήσουν τον κόσμο. Μάλιστα. Διαμάντο Μανολάκου, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, Β' Πειραιά, μας έδωσατε την ευκαιρία να φωτίσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα, όψης της βεβαίως, όχι συνολικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Μία λέξη. Παρακαλώ. Για το Brexit που σας άκουγα. Ναι, ναι. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένας διακανονισμός μεταξύ, το λέω γιατί πρέπει και ο κόσμος να καταλαβαίνει. Είναι ένας συμβιβασμός μιας μεγάλης μερίδας του βρετανικού κεφαλαίου με αυτά των ισχυρών καπιταλιστικών χωρών. Δεν έχει σχέση με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων που θα συνεχίζουν να υποφέρουν. Ξέρετε, δεν ξέρω αν μιλάτε με κόσμο από τη Βρετανία. Στο όνομα του Brexit τους έχουν αφαιρέσει μια σειρά δικαιώματα και αυτό θα συνεχιστεί. Μάλιστα. Και βεβαίως η προοπτική που είναι να κλείσει συμφωνίες
είναι πολύ πιθανή η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τη ΣΥΠΑ. Είναι περισσότερα τα συμφέροντα και τα κέρδη της Βρετανίας με τη ΣΥΠΑ. Αυτό ήταν και ενώ ήταν στη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς τώρα εντείνεται και ξεκαθαρίζει πιο πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παναλάκου. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.